Η ομάδα στην Κυπαρισία ήταν πολύ καλή, ήμασταν άτυχοι όμως, παίξαμε πολύ καλή μπάλα, αλλά δεν πήραμε αποτέλεσμα. Με το Άστρος ήμασταν καλοί πάλι, πήραμε αυτό που θέλαμε και δέσαμε 2-0 και συνεχίζουμε. Την Κυριακή ο προπονητής θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες ή έχουμε κάποιες απώλειες? Έχουμε μια κάρτα του Πρασά, δεύτερη κίνηση που θα έχουμε μια απώλεια και ο Χαλίλη που πιστεύω ότι Κυριακή θα παίξει. Από ό,τι είδα χθες την προπόνηση, μάλλον θα είναι και αυτός έτοιμος για να βοηθήσει την ομάδα. Το Κουτσοπόδι γενικότερα, από όσες φορές το έχετε παρακολουθήσει, τι ομάδα είναι? Είναι κυρίως αμυντικογενής, τι ακριβώς να περιμένουμε? Την έχουμε παρακολουθήσει 2 φορές. Είναι μια καλή ομάδα, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Για μας όμως είναι μονόδρομος τώρα. Τα παιχνίδια αυτά όλα είναι μονόδρομος. Πάμε για το 4-4 δηλαδή? Πάμε για 4-4, ναι. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε την καλύτερη ομάδα. Μόνο όμως να έχουμε τον καλό μας εαυτό. Μετά υποδεχόμαστε την Κυπαρισία, λογικά στον αγώνα της χρονιάς. Έτσι, εκεί θα παιχτούν τα πάντα, από ό,τι φαίνεται. Το μεγαλύτερο παιχνίδι είναι την Κυριακή, που παίζουμε με το Κουτσοπόδι. Μετά παίζουμε μέσα στο γήπεδό μας την Τετάρτη. Με αυτόν τον κόσμο, τον υπέροχο, που θα είναι πολύ. Έχω να τον ξαναδώ μετά από πολλά χρόνια, από τότε που παίζαμε ποδόσφαιρο, όπως και πέρσι, που έχει δώσει ένα βροντερό μεγάλο βαρόν. Δεν θα υπάρχει άλλο αποτέλεσμα κανένα. Μόνο η νίκη. Ο κόσμος είναι απόλυτη λακωνία και στην Κυπαρισία που ήρθαμε και εδώ από τη Σπάρτη. Έχει στεί πάρα πολλοί κόσμος κοντά, μπράβο τους. Εύχομαι τη χαρά που τη δώσανε πέρσι η ομάδα μας να της τη δώσει φέτος. Από εκεί και πέρα, Δημήτρης Γιανακόπουλος, είχατε κάποια επικοινωνία? Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί στην Αργολίδα? Τι πληροφορίες έχετε? Οι πληροφορίες υπάρχει περίπτωση να είναι. Σε έχει μιλήσει ο Γιάννης Βουζιώτης, ο πρόεδρος, μάλλον θα έρθει. Η ομάδα πήγε καλά και στα 2 τα παιχνίδια και στην Κυπαρισία μέσα. Ήταν πολύ καλή η ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαν πολύ καλή μπάλα. Το είδε, ήταν και ο κόσμος και το είδε. Οι παίκτες αυτή τη στιγμή, επειδή είναι καλοί παίκτες και έχουμε και καλά παιδιά και καλοί παίκτες, ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή.